ζεσταίνουν τις μηχανές στο τρακτέρ οι αγρότες της Θεσσαλίας, προμηνύοντας ένα θερμό χειμώνα για την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού του αγροτικού κινήματος, την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη με στόχο την κατάρτιση διεκδικητικού πλαισίου και αγωνιστικού πλάνου. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας απευθύνει σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού πλατή ενωτικό κάλεσμα συμμετοχής στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στη Νίκαια στις 12 ώρες το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο. Θα είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με στόχο να στείλουμε ένα σαφή μήνυμα στην κυβέρνηση ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της που μας ξεκληρίζουν, που μας οδηγούν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, θα μας βρουν απέναντί τους, ότι δεν πρόκειται να υποκύψουμε, δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι, αλλά με τους αγώνες μας, με την παρέμβασή μας, θα διεκδικήσουμε τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Με αυτή τη φορολογία, με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, με το υψηλό κόστος παραγωγής και με τα κάθε είδους χαράτσα και παλιά και νέα που προετοιμάζει η κυβέρνηση, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις καλλιέργειές μας. Και αυτός ο αγώνας απευθύνεται και σε όλο το λαό, γιατί ο πρωτογενής τομέας πραγματικά μπορεί να δώσει λύσεις και ανάπτυξη, αλλά να παράξουμε και φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τη λαϊκή κατανάλωση. Πιστεύουμε ότι την Κυριακή, με την μαζική συμμετοχή εκατοντάδων αγροτικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα, αλλά και των μπλόκων και ομοσπονδιών, αυτό που λέμε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αυτό το μήνυμα θα ληφθεί υπόψη, αλλά και θα είναι η αφετηρία για την νέα κλιμάκωση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων, γιατί θα μπει ένα πρόγραμμα δράσης για όλο το επόμενο διάστημα, αλλά θα συζητήσουμε και τα αιτήματα, ώστε να συναποφασίσουμε με ποια αιτήματα θα διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση.